Τριάδη, το νομικό θα μιλήσουμε σήμερα με το καπέλο του Προέδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημητριάδη. Καλό σας μεσημέρι. Πρέπει να σας πω ότι παίρνουμε μηνύματα από το πρωί, από την άξιση εκπομπής που είχαμε πει ότι θα συζητήσουμε τα θέματα της πανδημίας, του Safe Pass, των εμβολιασμών. Γίνεται χαμός, πέραν βεβαίως από το Βρυσίδι και όλα αυτά. Αλλά προκύπτουν πολλά ζητήματα, κύριε Δημητριάδη, να τα δούμε και τα νομικά. Είστε, είπαμε, πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να μιλήσουμε για αυτά τα δικαιώματα αυτών που έχουν εμβολιαστεί και αυτών που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Ακριβώς. Έχει βγει στο προσκήνιο το θέμα αυτό, διότι έχει χωριστεί η κοινωνία εις τους εμβολιασμένους και εις τους μη εμβολιασμένους. Και υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Δεν είναι τυχαίο ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης, σήμερα το πρωί μάλιστα, έχει εκδώσει μια ανακοίνωση σε σχέση με την πίεση των ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται άνθρωποι από την πανδημία. Και εδώ είναι που πρέπει να εξισορροπήσουμε δύο δικαιώματα. Πρέπει από τη μια να σεβαστούμε τα ατομικά δικαιώματα, το δικαίωμα κάποιου ανθρώπου να θέλει ή να μην θέλει να εμβολιαστεί. Αυτό είναι μια μεριά της ζυγαριάς. Και η άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι η υποχρέωση του κράτους να διαχειρίζεται μια κυβέρνηση η οποία να προστατεύει την δημόσια υγεία. Αυτά είναι τα δύο συμφέροντα. Και μέχρι τώρα, στην Κύπρο τουλάχιστον, είχαμε τον Υπουργό Υγείας να εκδίδει διατάγματα χωρίς ουσιαστικά κανένα κοινοβουλευτικό έλεγχο από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πριν ένα χρόνο. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα, αν θέλετε, το θεσμικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει και με την απουσία σοβαρής συζήτησης για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί ο νέος Υπουργός Υγείας βγάλει ένα διάταγμα και πει, για παράδειγμα, ότι οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε οίκους ευγερίας για ηλικιωμένους δεν θα μπορούν να πάνε στην δουλειά τους εάν δεν είναι εμβολιασμένοι, αυτό το πράγμα το έχει αποφασίσει ο Υπουργός ενδεχόμενα με μια ομάδα. Αν η Νέα Βουλή είχε την ευκαιρία να κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο σε αυτό το θέμα, νομίζω πολύ περισσότερος κόσμος θα είχε αντιληφθεί το πρόβλημα, θα του είχε δοθεί ευκαιρία να ακούσει τις απόψεις σε ένα οργανωμένο περιβάλλον και μετά να πάρει τις αποφάσεις του. Είναι νομίζω αλήθεια, σας διακόπτω εδώ κύριε Δημητριάδη, γιατί η λογική αυτή του διαταγμάτος στην αρχή, γι' αυτό και έβγαλαν από το συρτάρι τον περί λοιμοκαθάρσεως νόμο, που τώρα αλλάζει με τον περί μολυσματικών ασθενειών και εξυγχρονίζεται, ήταν επάναγκες γιατί έπρεπε να γίνει κάτι άμεσα. Είναι μια διαδικασία να πάει κάτι στη Βουλή, να συζητηθεί, να το φέρουν, να το πάρουν, να το τροποποιήσουν. Αυτά για την αρχή. Βεβαίως, 1,5 χρόνο μετά, έχετε δίκιο ότι έπρεπε να ήταν διαφορετική η διαδικασία. Απολύτως, κυρία Σάβα, έχει 18 μήνες που έχουμε την πανδημία. Τόσο δύσκολο πράγμα είναι η Βουλή να τροποποιήσει τους κανονισμούς που δίδουν απόλυτο δικαίωμα στο Υπουργικό Συμβούλιο ή στον Υπουργό να εκδίδει διατάγματα, ας τα εκδίδει για 15 μέρες. Άρα λέτε, κύριε Δημητριάδη, ότι θα ήταν καλό να περνάει έτσι από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να αποφασίζει η Βουλή για αυτά τα θέματα. Σε αυτή την περίπτωση και το λέω αυτό, διότι αυτό δείχνει την έλλειψη δημόσιας συζήτησης. Αν ο κόσμος άκουε τα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές για αυτό το θέμα, θα ήταν λιγότερη, νομίζω, η αμφιβολία που είχε για την ανάγκη η οποία είναι επιτακτική, επειδή κινδυνεύει η ζωή της κοινωνίας, να μπαίνουν μέτρα. Είναι τόσο απλό το θέμα. Ναι. Το ερώτημα βέβαια είναι σε ποιο βαθμό φτάνουμε. Σας έδωσα το παράδειγμα των ατόμων, το ιατρικό ή το παραιατρικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται σε ένα οίκο ευγερίας. Αν αύριο έρθει η κυβέρνηση και μας πει ότι αν δεν είστε εμβολιασμένοι δεν μπορείτε να πάτε να αγοράσετε ψωμί από το σούπερ μάρκετ ή κρέας από τον κασάπι, αυτό θα είναι λογικό. Δηλαδή, άρα γι' αυτό συζητάμε και νομικά για την αρχή της αναλογικότητας. Και κάθε φορά τα μέτρα να είναι αναλογικά. Και γι' αυτό σας έχω καλέσει σήμερα, διότι κατά την κρίση των αρμοδίων στην Ελλάδα και στη Γαλλία είναι αναλογικό να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός επαγγελματιών υγείας ή στους οίκους ευγυρίας. Αυτό θα είναι εφικτό και στη χώρα μας λόγω και της αύξησης των κρουσμάτων. Πώς το βλέπετε, κύριε Δημητριάδη? Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σωστά. Έδωσα αυτή την εισαγωγή και πολύ σωστά πάτε να εξειδικεύσετε το θέμα. Και το ερώτημα είναι, θα μπουν αυτοί οι κανονισμοί ή όχι? Η απάντηση είναι ότι
χωρίς συζήτηση, την οποία καλή ώρα κάνουμε τώρα, ο κόσμος έχει τις αμφιβολίες του. Ναι. Από τη μια έχουμε άτομα τα οποία έχουν συγγενείς, ας πούμε, σε ένα οίκο ευγερίας ή στο νοσοκομείο και φοβούνται ότι δεν φτάνει που οι συγγενείς μου είναι στο νοσοκομείο για μια άλλη ασθένεια. Θα έχω και τους επαγγελματίες υγείας να κυκλοφορούν χωρίς να έχουν εμβολιαστεί, ναι, άρα να εκθέτουν σε περισσότερο κίνδυνο τους ασθενείς. Το είναι το πρώτο θέμα. Και από την άλλη, έχει το δικαίωμα κάποιου να πει: κοιτάξτε, αυτή είναι η δουλειά μου. Εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Και έρχεται η κυβέρνηση να πει ότι και στη Γαλλία και στην Ελλάδα δεν έχουν τερματίσει τις υπηρεσίες. Έχουν πει πρώτα ότι πρέπει να κάνουν άλλη δουλειά, η οποία δεν θα έρχεται σε επαφή με τους ασθενείς. Αλλά αν εσείς, ας πούμε, είστε ένας χειρούργος, τι άλλη δουλειά θα κάνετε από το να χειρουργείτε τους ασθενείς? Θα πάτε σπίτι σας, θα κάνετε τι? Οπότε αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο όμως είναι, και εδώ είναι που θα δοθεί η απάντηση, θα είναι στο εργατικό δίκαιο. Διότι θα έρθει ο εργαζόμενος και θα πει στην ουσία το γεγονός ότι εγώ δεν εμβολιάστηκα και εσείς με αναγκάζετε να εμβολιαστώ για να πάω στη δουλειά μου. Εγώ και τους δικούς μου λόγους δεν πηγαίνω. Στην πραγματικότητα αυτό συνιστά απόλυση. Και αυτή η απόλυση θα ελεγχθεί από το εργατικό δικαστήριο, εάν ήταν βάσιμη ή όχι. Και βεβαίως εδώ θα μπουν και οι συντεχνίες, θα μπει και το Υπουργείο το οποίο θα συζητήσει, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει αυτή η συζήτηση να γίνει, διότι νομίζω ένα από τα βασικά προβλήματα της άρνησης των ατόμων να εμβολιαστούν είναι η έλλειψη συζήτησης και η έλλειψη πληροφοριών για αυτό το θέμα. Νομίζω είναι βασικό, και το ότι μπαίνουν αυτά τα μέτρα δείχνει ότι η πανδημία προχωρεί και ο μόνος τρόπος να την αποτρέψουμε είναι ο εμβολιασμός. Τουλάχιστον αυτή είναι η κρατούσα άποψη. Και θα αρχίσουν όλα αυτά τα επιμέρους θέματα, διότι δεν μπορεί να υπάρξει άμεσος εξαναγκασμός κάποιου σε εμβολιασμό. Θα υπάρχουν έμμεσοι τρόποι οι οποίοι θα πιέζουν άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί στο να εμβολιαστούν, διότι η κοινωνία απαιτεί αυτή την προστασία. Και αν για παράδειγμα εσείς δεν θέλετε να εμβολιαστείτε, μείνετε σπίτι σας και μην βγαίνετε έξω. Από την ώρα που θα βγείτε έξω και θα είσαστε μέσα στο κοινωνικό σύνολο, το οποίο διέπεται από νόμους, πρέπει να τους σέβεστε. Για παράδειγμα, αν οδηγείτε αυτοκίνητο, σταματάτε στο κόκκινο φως προχέας. Αν οδηγείτε μοτοσυκλέτα, φορείτε κράνος. Αυτά είναι κανόνες που επιβάλλει η κοινωνία, διότι θεωρεί ότι είναι για το κοινό καλό. Έτσι είναι και το θέμα της πανδημίας, παρόλο που κάποιοι διαφωνούν. Και ναι, είμαστε δημοκρατικό πολίτευμα, υπάρχει αυτή η πίεση στα ατομικά δικαιώματα, αλλά να μην ξεχνούμε και το δικαίωμα, αν όχι την υποχρέωση της κυβέρνησης, να διαχειριστεί αυτό το θέμα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση, κύριε Δημητριάδη. Καλή σας μέρα. Φρονώτη, θα τα ξαναπούμε σύντομα για αυτό το θέμα. Όχι, βέβαια, είπατε για θέματα αγνοωμένων, για την Επιτροπή Αγνοωμένων, είπατε για θέματα Βαρουσού. Να σας δώσω και μια είδηση που πιθανώς να μην την είδατε. Μαθαίνω σήμερα από τον τουρκικό τύπο ότι η Τουρκία θα δώσει μισό δισεκατομμύριο στην υποτελή τοπική διοίκηση για να βοηθήσει την οικονομική ανάκαμψη και ενδεχόμενα μέρος αυτών των λεφτών, αυτού του μισού εκατομμυρίου, θα δοθεί και στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας για να αναβαθμιστεί και να μπορέσουν άτομα να παίρνουν θεραπεία. Οπότε ναι, τα πράγματα είναι σε εξέλιξη και πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ για το χρόνο σας σήμερα. Να είστε καλά.